Καλησπέρα. Γεια. Καταρχήν εδώ πέρα βλέπω πολύ ωραίο κύπελο. Το κύπελο. Λέω το κύπελο είναι πολύ ωραίο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, αγόρι μου. Μια χαρά είναι το κύπελο. Γιατί είναι δύο εδώ. Ένα ευρωπαϊκό και ένα ελληνικό. Δεν το διευκρίνησες. Εμπρός. Βρε τη στα αρχίδια μας τα γάψα μουλά. Είκο, μου σκέπεζε. Ωραία, φίλε μου. Λες να φοράω κάτι. Ρε, σαν τροχονόμος είμαι. Κάτσα κάνω. Πάντα ήθελα να γίνω τροχονόμος, παιδιά. Παιδιά, άμα ήμουν τροχονόμος, πιστέψτε με. Πιστέψτε με. Θα έλεγα, παίρνα εσύ. Θα έλεγα σε αυτόν, παίρνα κι εσύ. Θα έλεγα σε αυτόν, έλα εσύ. Θα έλεγα κι εσύ, έλα εσύ. Και έλεγα τη σπουτάρα. Αυτό το είχα πολύ, το είχα πολύ μικρός να το κάνω, που είχαν κάτι βαρέλια και μπαίνανε μέσα. Λοιπόν. Εμπρός. Ένα στην άλλη γωνία που σε περιμένω μεγάλος έρωτας. Τι λες? Έχεις δίκιο, Τάκη. Πάλι ο ίδιος είναι. Δεν το είπαμε αυτό. Χάμηλε τη φωνή ρε φίλε, ποιος είναι, άλλος είναι. Πάμε σε άλλη γραμμή τώρα, μέχρι το χαμηλώσει. Αλλά αυτά τα χάρτια, ρε παιδιά, τα βγάζω γιατί μου θυμίζει το γιατρό με το χειρουργείο και δεν θέλω να σκέφτομαι γιατρούς. Λοιπόν, εμπρός. Ωραία, φίλε μου. Ναι. Έλα. Καλησπέρα. Γεια. Τι γίνεται, Τάκη? Όνομα? Νίκος, από Αίγιο, Παναθηναϊκός. Από ΑΕΚ. Από Αίγιο, Αίγιο. Αίγιο. Αίγιο, ναι. Ναι. Τι πούτσα φάγαμε σήμερα? Ναι, άκουρε εσύ, από τον Μπραχάμιση εσύ, μωρή πουτά, να δώσεις εγώ γεμίσει πούτσες, ρε. Τι είναι αυτή, ποια πούτσα, για ποια πούτσα λες από όλες? Αυτή την πούτσα που φάγες από την ΑΕΚ ή από τη δικιά που σου πήρα το βόλεϊ εδώ? Ποια πούτσα θες, από τι πούτσα θες να αρχίσουμε? Σε γράφω στα αρχίδια μου. Είσαι πλημμυρισμένος από πούτσες και από αρχίδια που στα έχω βάλει και στον κόλο. Ρε, τι λες ρε μαλάκα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εγώ έτσι τι βρίσκω να μου λέτε τέτοιες μαλακές και να γελάω. Εμπρός. Οι πούτσες είναι αμέτρητες, Παναθηναϊκέ. Ωε, ωε, ωε. Εμπρός. Ωε, ωε, ωε. Οι πούτσες είναι αμέτρητες, Παναθηναϊκέ. Άκαρε, καλησπέρα. Γεια. Γιώργος από Πειραιά. Ομάδα. Ένα. Η ομάδα, Τάκη, το ρωτάς αυτό, μόνο Ολυμπιακάρα. Όνομα. Γιώργος από Πειραιά, Γιώργος. Άρε, Γιώργα, ρε. Άκαρε, ένα πράγμα έχω να πω και θέλω να ακολουθήσεις. Ναι. Χωρίς μυαλό, αφού το έκασα κι αυτό, με την αρρώστια που έχω, τον Ολυμπιακό, γι' αυτό θα ζω με ένα όνειρο τρελό. Ο θρύλος να σηκώσει το ευρωπαϊκό. Να ξανασηκώσει το ευρωπαϊκό. Ναι, ρε, γίγαντα. Σιγά σιγά. Αυτό, ρε, τα καρέ μου, αυτό ήθελα να πω. Και εγώ. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Να είσαι καλά, λεβέντη μου. 29 Μαΐου. Και καλή τύχη, μακάρι φέτος να κατακτήσουμε ό,τι μπορούμε. Πάνω απ' όλα την Ευρώπη. Και όλα τα άλλα θα έρθουν, ό,τι και να γίνει. Ναι. Φτιάχνουμε κάτι δυνατό. Ναι, ρε φίλε μου, ναι, έτσι ακριβώς. Αυτό, ρε Τακαρέ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, ζήτω Ολυμπιακός. Ζήτω Ολυμπιακός. Γι' αυτό θα ζω με ένα όνειρο τρελό. Ο θρύλος να σηκώσει το ευρωπαϊκό. Πολύ ωραία. Τι ξέρεις, τα αρχίδια μας τα γράψαμε όλα. Εμπρός.
Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Είμαι ο Δημήτρης από Περιστέρι, Παναθηναϊκός. Δημήτρη από το Περιστέρι. Έχω ξαναπάρει τηλέφωνο πριν 2 εβδομάδες. Ναι, και τι λέγαμε. Αν θυμάσαι, είμαι ο τυπάς που είχαμε αναλύσει μαζί το πρωτάθλημα, το μπάσκετ και όλα αυτά. Ναι. Τώρα εσύ, τι θα πάρεις, θα το πάρεις στο ποδόσφαιρο. Με το σημερινό πολύ δύσκολα. Αλλά... Ναι, το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ θα το πάρεις στην Ευρωλίγκα. Ελπίζω να πάμε Final Four, αλλά δύσκολα. Με τη Μακάπη βέβαια. Ναι, και εκεί δύσκολα. Μα την περασμένη εβδομάδα μου έλεγες ότι θα τα πάρεις όλα. Όχι, Τάκη, αν θυμάσαι, ναι. Είχαμε αναφερθεί στο ποδόσφαιρο για τους 6 αγώνες. Ναι, τώρα έχουμε το 4. Τι θα κάνει ο Ολυμπιακός και τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Ναι, ναι, ναι. Για τον μπάσκετ είχαμε πει... Εγώ σου είχα πει στην Άκη θα χάσεις. Στο πάω. Ναι, το έχεις πει με τη Μακάμπη ότι θα χάσουμε. Με την ΑΕΚ και με τη Μακάμπη σου είχα πει. Ναι, χάσαμε τον πρώτο γύρο, τώρα χάσαμε το πλεονέκτημα. Τώρα τι θα γίνει με τη Μακάμπη, τι λες να γίνει. Τώρα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε αύριο. Ναι, θα κερδίσετε, το πιστεύεις. Εγώ το πιστεύω. Καλά, όλα εσύ το πιστεύεις. Ο Σλούκας το πιστεύει. Τάκη, αυτό που λέτε για τον Σλούκα δεν ισχύει, γιατί τι? Έπαιξε σε όλο το μάτς πολύ καλά, ναι, και στο τέλος έκανε μια μεγάλη μαλακία. Η τελευταία του παλιά ήταν ασίτ πολύ καλή, ήταν ωραία η ασίτ αυτή. Ρε φίλε, θα είναι δύσκολο, θα είναι δύσκολο να περάσουμε τη Μακάμπη, αλλά ήθελα... Ρε Χαραλάμπη είπαμε, Χαραλάμπη. Όχι, Δημήτρη. Διονύσης. Δημήτρη. Μίτσος. Ο Δημήτρη. Ναι. Ρε εσύ, 10 εκατομμύρια δώσατε για αυτό το παίχτη, ρε. Είναι, εγώ θα σας πω τώρα στα ίσα, έτσι. Είναι μία τρίχα από τα αρχίδια του Βασίλη και ας πω, να πω και ένα δικό σου παίχτη. Και το μισό αρχίδι του Διαμαντίδη είναι. Του Σπανούλη είναι μία τρίχα. Στο δεύτερο πάει το μισό αρχίδι, ούτε ένα αρχίδι. Και εδώ εγώ πάντως σαν Παναθηναϊκός εύχομαι ο Σπανούλης να έρθει σαν προπονητής στον Παναθηναϊκό. Ποιος, ο Διαμαντίδης? Ο Διαμαντίδης όχι, ο Σπανούλης. Α, ο Σπανούλης θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Επειδή ξέρω εγώ, ποτέ τον ποτόν, ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη του αγάπη είναι ο Ολυμπιακός, το έχει πει ο Σπανούλης, εντάξει. Εδώ του βρήσατε την οικογένεια, τα παιδιά του να πεθάνουν και θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Διαφωνώ 100% με αυτό, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Πώς θα έρθει, ρε, δεν έπρεπε να το κάνω. Πώς θα έρθει, ρε, αγόρι μου. Άκουσε με, φίλε, για μένα, μόλις τελειώσει η χρονιά, να σταματήσει ο Σλούκας να το κάνετε προπονητή. Εκεί θα πετύχει. Ωραία. Στο μπάσκετ έχει γίνει μια βελτίωση στον Παναθηναϊκό. Ναι, πολύ μεγάλη. Θέλω να σταθώ λίγο στο πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Για πες. Σήμερα χάσαμε πολύ βαριά από την ΑΕΚ. Α, για το ποδόσφαιρο λες. Ναι, για το πρωτάθλημα, ναι, στο, ναι, ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή, έχασα από την ΑΕΚ, ήταν 14... Πόσο χρόνο είσαι? Εγώ είμαι 19 χρονών. Δηλαδή, έχεις να δεις πρωτάθλημα όταν μπουσούλαγες. Ναι, είναι πολλά χρόνια. Τι απλά πολλά χρόνια. Εδώ θα πας φαντάρος αύριο, ρε. Μεθαύριο θα πας φαντάρος. Τι πολλά χρόνια. Η μισή ζωή σου πέρασε. Τι νομίζεις ότι είσαι. Δηλαδή είσαι 16. Πώς είπε, 16 είναι. 19. Άκουσε με. Έχεις ακόμα. Εγώ θα πάω μέχρι τα 100. Αλλά η μισή ζωή σου ποδοσφαιρικά. Γιατί πιστεύω. Δηλαδή κατάλαβες πως το λέω. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Λοιπόν, τέλος πάντων 19 χρονών. 15 χρόνια ήσουν 4 χρονών μπουσούλαγες να πάρεις ένα πρωτάθλημα. Λοιπόν, θα πας 38 χρονών θα έχεις πάρει ένα. Θα σπρίσεις πριν την ώρα σου. Έχουμε ταλαιπωρηθεί εμείς πάρα πολύ. Τι ταλαιπωρεί, φίλε. Αυτοί που έρχονται από τη Συρία με τη βάρκα στην Κρήτη, με 9 μποφόρ, είναι πιο λίγο ταλαιπωρημένοι από τη Συρία. Όταν αγαπάς μια ομάδα όμως δεν μπορείς. Ρε, ναι, ρε, αγόρι μου, ναι, ρε, φίλε. Άκουσε με, ρε, φίλε. Άκουσε με, για την ευρωπαϊκή πορεία. Ρε, Αγισίλα, ένα λεπτό. Άκουσε με. Όταν εγώ με τα παιδιά της τότε εποχής, επί Σαλιαρέλη, που δεν πηγαίναμε καλά και είχαμε να πάρουμε 8-9 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, πήγαμε και το διώξαμε. Εσείς δεν πάνε να το διώξετε τον Αλαφούζο.
Καταλαβες. Εμείς κάναμε προσπάθειες. Μάλλον είχαμε συζητήσει και αυτό και σου είπα ότι έχουμε μπλέξει με τον Αλαφούζο. Τι έχεις κάνει? Έχουμε μπλέξει γιατί δεν... Περίμενε ρε παιδί. Άραγε, μην λες ότι άμα αγαπάς, όταν αγαπάς μια ομάδα, το διώχνεις το κακό και φέρνεις το καλό. Εμείς διώξαμε το Σαλιαρέλη, ήρθε ο Νταϊφάς και μετά ο Κόκαλης. Τάκη, εμείς είμαστε πολύ μεγαλύτερο μπουρδέλο από τον Ολυμπιακό, άμα το έχεις πάρει. Καλά, ο Ολυμπιακός δεν είναι μπουρδέλο. Ο Ολυμπιακός σου γαμάει το μπουρδέλο που έχεις. Δεν, μην μπερδεύεσαι, μην χαλάς το στόμα σου. Γιατί αυτό που έβρισες, και δεν το δέχομαι και σου μιλάω για να μην σε κλείσω, 47 έχω. Καταλαβες. Και καμία 32 από εδώ. Και ένα σωρό από εκεί. Και ένα σωρό από τα παντού. Πόλο. Λοιπόν, ένα μπουρδέλο και μισό είσαι. Και μια και χαλάς το στόμα σου. Δεν θα σε βρίσω, θα σου πω μόνο ένα αντεγάμι σου και μην ξαναπάρεις. Εντάξει, παλιό αρχίδι, αντεγάμω το σπιτάκι σου. Τηλεφόρο εννοώ, για να μετά διευκρινίζουμε, γιατί εγώ δεν θα βρίσω σπίτια. Εντάξει, Χαραλάμπη. Πώς το διάλογο σε λένε. Λοιπόν, μην τολμήσεις εμένα να ξαναπάρεις. Λοιπόν, μάγκες μου, εδώ έχω την βαλίτσα. Που πάμε τώρα, έτσι. Θα πάει αυτό εδώ. Αυτό θα μείνει εκεί. Κάτσε εκεί, μωρή βαλίτσα κι εσύ. Λοιπόν, θα τα πούμε την Παρασκευή. Άντε, καλό βράδυ σε όλους.